Έλα, κύριε Γαϊτρία. Όσοι περίμεναν ότι τα δύο κόμματα, το δεύτερο και το τρίτο, μετά τις ευρωεκλογές, ότι θα ξανασκεφτούν το καθένα για λογαριασμό του, αλλά και για μία κέντρο-αριστερά, νομίζω ότι έσφαλαν. Δεν θα γίνει απολύτως τίποτα. Σου είπα νωρίτερα, αλλά δεν το θυμάσαι. Είπα ότι υπήρξε ένα σενάριο η Νέα Αριστερά με το ΠΑΣΟΚ να πορευτούν σε μία. Νομίζω, Νίκο, το είχαμε και στο ρεπορτάζ, να πορευτούν σε μία γραμμή. Δεν ήταν κακό. Πρώτες επαφές είχαν γίνει. Είχαν γίνει επαφές. Τι συμβαίνει, το ΠΑΣΟΚ. Από τρεις μήνες αυτό. Πότε. Τι σε νοιάζει ένα παιδί. Όχι, ρωτάω. Γιατί ανακατεύεσαι εσύ. Γιατί το πήρα χαμπάρι, γι' αυτό λέω. Γίνανε κάτι πριν από τρεις μήνες. Ξέρεις κάτι για τον γίνανε κάτι, τα λαβέρια γίνανε. Αυτό που ξέρω. Γίνανε, Αντρέα, γίνανε. Αντιπροσώπων. Γίνανε. Αντιπροσώπων, ναι. Μην πούμε και ονόματα. Όχι, όχι. Συγγνώμη, κύριε Χατζή. Γιατί τα έχουμε τα ονόματα. Γρηγόρη, συγγνώμη. Τι θες. Ήταν και βασική προπαγάνδα του Κασελάκη εναντίον και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς αυτό. Εντάξει. Με συγχωρείτε. Ότι πάνε να κάνουν κολεγιά. Βεβαίως. Αλλά εγώ επιμένω, εάν τίθεται θέμα. Αυτό πήγαν να το κάνουν, δεν τους βγήκε τώρα το σενάριο. Αυτό αφού είναι αριστερά. Εν πάση περιπτώσει. Εάν τίθεται θέμα να συζητήσουμε για τις εξελίξεις και τις πιθανές προσεγγίσεις των δύο χώρων, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι τελειωμένο. Μέχρι τις εθνικές εκλογές. Τι εννοείς. Δεν θα γίνει απολύτως τίποτα. Όχι, μα πώς θα γίνει. Με συγχωρείτε να πω μισή κουβέντα. Ναι, εσύ, αλλά πώς θα γίνει. Με συγχωρείς. Αυτή τη στιγμή έχεις μια Νέα Δημοκρατία η οποία έχει πάρει κάτω από 1 εκατομμύριο ψήφους. Φυσικά. Έτσι. Πάλι τα ίδια. Δεν είναι εθνικές εκλογές, μωρέ. Λοιπόν, κάτσε, με συγχωρείς. Αυτό το αποτέλεσμα. Μα το έλεγες και προηγουμένως. Αυτοί πήγαν ψήφισαν και αυτούς κρίνουμε. Τι να κάνω. Για ευρωεκλογές κρίνουμε. Τι να κάνω. Αυτοί ψηφίσανε όμως. Μα αύριο η κυβέρνηση ίδια θα είναι, Αντρέα. Επομένως. Σωστό. Έχουμε το παράδοξο, είναι ακριβώς το ποσοστό που πήρε το όχι στο δημοψήφισμα. Δεν ξέρω αν μας λέει τίποτα αυτό. Ωραία. Λοιπόν, αν δεν υπάρξει, υπάρχει μια εκκρεμότητα από κεντροαριστερά και αριστερά, τι θα γίνει, γιατί ο Μητσοτάκης δεν φαίνεται να είναι άτρωτος, πληρώνει καταρχήν την τεράστια ιστορία της ακρίβειας. Υπάρχει πολιτικός πολιτικά. Δεν υπάρχει άτομος. Δεν υπάρχει. Έτσι, μπράβο. Ναι, γιατί μετά τις εθνικές εκλογές ήταν πάντοτε. Η αλαζονία του 41% τώρα έχει απάντηση 27,8. Ούτε καν 28. Ναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, υπάρχει μια εκκρεμότητα από την άλλη πλευρά. Πώς αντιμετωπίζει αυτό το πράγμα, γιατί δεν παίρνει κανένα. Αφού δεν μπορούν, δε. Θα δούμε. Ποιος δεν πάρει την πρωτοβουλία, για πέσε μου τώρα, γιατί έχεις αρχίσει και μου εξετάζεις τη φαντασία. Δηλαδή, να πει ο Ανδρουλάκης τι να πει, ότι πάω μπροστά εγώ και λάτι άλλοι. Να πει ο Κασελάκης πάω μπροστά και λάτι άλλοι. Να πει ο καημένος ο Χαρίτσης πάω μπροστά και λάτι άλλοι. Αυτό δεν κάνει αρχηγός. Ναι. Απλουστευτικά έτσι ενδεχομένως όχι. Αλλά... Δεν είναι απλουστευτικά, ρε Αντρέα, είναι κανονικά. Δεν το υποτιμώ. Αυτοί είναι οι ηγέτες. Δεν το υποτιμώ. Δεν είναι άλλο. Μπορούν να δούμε και τρεις μαζί. Να πούνε και οι τρεις πάμε μπροστά, ίσοι όλοι μαζί μπροστά και οι τρεις, πάλι τίποτα δεν γίνεται. Ναι, με τη διότι σχέδιο, το άθροισμα των τριών είναι μικρότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Σκέψου, έτσι. Είναι τραγικό αυτό. Ναι. Συγγνώμη, είχα τσίπορο να ολοκληρώσω που λένε και στα πάνελ. Προσέχετε πώς μιλάτε. Ναι. Λοιπόν, πού θα ολοκληρώσετε. Σύμφωνοι. Βεβαίως. Πού θα εκβάλλω, εν πάση περιπτώσει, θα εκβάλλω στην εξής κήτη. Παρακαλώ, κύριε. Το βασικό πρόβλημα του Μητσοτάκη, πέρα από τη φθορά της εξουσίας, που είναι για όλα τα κόμματα, είναι το γεγονός ακρίβεια. Ακρίβεια, γιατί ο συντηρητικός πολίτης δεν πάσχει λιγότερο από τον προοδευτικό. Λοιπόν, είναι η φθορά της εξουσίας, αλλά ξεκινάω προσωπικά από το γάμο των ομοφύλων, γιατί στη συντηρητική καρδιά αυτό είναι απαράδεκτο. Βέβαια. Το δεύτερο είναι κάτι που ξεκίνησε από τις δημοτικές εκλογές. Είναι η τάση του Μητσοτάκη να εκμηδενήσει την λαϊκή λεγόμενη δεξιά και να προσετεριστεί το σημειδικό ΠΑΣΟΚ. Αυτό φαίνεται και στα όργανα της Νέας Δημοκρατίας και στο Μέγαρο Μαξίμου και φάνηκε η αντίδραση... Αυτό το έκανε 41% όμως. Συγγνώμη. Δεν το έκανα εγώ. Το 41% το έκανε ο ανύπαρκτος ΣΥΡΙΖΑ και το ανύπαρκτο ΠΑΣΟΚ.
Λοιπόν, αυτό έκανε το 40. Ολοκλήρωση για να πάω στον Νίκο. Νίκο, η μαγιά του 38% του λέει. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος της κεντροαριστεράς που έδωσε το 41%. Όχι του κέντρου, της κεντροαριστεράς. Έδωσε το 41%. Λοιπόν, ένα μικρό κομμάτι ήταν αυτό, αλλά αυτό που εγγράφηκε, έχει εγγραφεί στη συνείδηση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι βαθμιδών ο Μητσοτάκης αλλάζει το κόμμα. Αυτό θα το βρει μπροστά του.